Τάμπολτ μπαίνουν στο πάρτι. Ένας γορίλας του βουνού τους βλέπει και λέει στο φίλο του. «Ει, δεν ήξερα πως ήταν επίσημη η εκδήλωση!» «Αχ, το ξέρω. Χαζό αστείο, κύριε Χόπι. Όμως ξέρεις πόσο δεν μ' αρέσει να βγάζω λόγους και κάπου διάβασα ότι αν αρχίσεις με ένα αστείο, χαλαρώνεις το κοινό!» «Ωραία, θα δοκιμάσω πάλι. Ένα οικοσύστημα είναι ένα σύνολο οργανισμών και το περιβάλλον τους, ενωμένοι μαζί σαν μια οικολογική μονάδα. Εδώ έχουμε ένα διάγραμμα του οικοσυστήματος του Venture Falls. Βλέπουμε τα πουλιά και τις μέλισσες και αν εξαφανίζονταν κάποια από αυτά, θα ήταν... Α! Πολύ κακό! Αόρατοι πολεμιστές. Υπάρχει πρόβλημα! Δεν είναι στον Γκόρμ! Είναι εδώ! Τι ήταν το επίγον τηλεφώνημα? Φοβάσαι ακόμα για την ομιλία σου? Θα πάει καλά. Δεν είναι διαφορετικό από όταν παίζεις θέατρο? Μόνο που το θέατρο δεν το χρήνει η κυρία Μαγκάγ για να σου βάλει το 50% του τελικού βαθμού σου. Παιδιά, δεν θα μπορέσω να πω την ομιλία μου ή να κάνω οτιδήποτε μέχρι να λύσουμε αυτό το θέμα. Είσαι τόσο δραματική. Τι μπορεί να είναι τόσο σημαντικό που... Χέρι, λείπει, δωμάτιο, γυρίζει. Τα πράγματα είναι χειρότερα από ό,τι νόμιζα. Εκλεράκι κανείς! Σοκολάτα! Α! Ξέχασα! Κάνω δίαιτα! Ξέρετε, παιδιά, η δίαιτα μπορεί να είναι επικίνδυνη στην ηλικία σας. Πρέπει να αποκτήσετε υγιεινές διατροφικές συνήθειες. Έχω το τέλειο βιβλίο μαγειρικής για σένα. Κάπου εδώ το έχω. Συγγνώμη, πρέπει να φύγουμε, παπά! Κύριε Παπαδόπουλε, έρχεσαι, δώστε με συνταγές. Ο σκοπός είναι η υγεία, όχι η δίαιτα. Μου αρέσουν τα εκλέρ. Θα μπορούσα να τρώω ένα κάθε μέρα. Πίστεψε με, δεν θα ήθελες να το κάνεις. Τα τρώγαμε για 4 εβδομάδες συνέχεια όσο ο μπαμπάς τελειοποιούσε τη συνταγή. Μερικές περίεργες διαταραχές αέρα στον ουρανό πάνω από το βουνό της φωτιάς. Πιο περίεργες από τα όρατα χέρια της Τζέσικα. Αν ανακαλύψουμε τι συμβαίνει στον Γκόρμ, νομίζω πως θα βρούμε και τι συμβαίνει με την Τζέσικα. Τότε πάμε! Υγεία! Αέρας! Νερό! Δάσος! Γη! Αποκαλύψτε μας το φύλακα και δώστε την θέση σας! Ο φύλακας είναι... Το δάσος! Τέρμα οι ζαλάδες, μικρέ, είσαι ο φύλακας. Να σου αφήσουμε μερικές μπάρες δημητριακών για κάθε περίπτωση. Καλύτερα να μείνω εδώ με το ζαλισμένο αγόρι για την περίπτωση που ξέρετε. Αν τελειώσατε, μπορούμε να πιάσουμε δουλειά. Αφού η διαταραχή είναι στα σύνορα της φυλής του αέρα και της περιοχής της λάβας, θα σας στείλω σε άλλη περιοχή. Ζώη και αυλαβής. Ο τόμος ταξιδιού λέει ότι πρέπει να είστε σε ένα υπτάμενο φρουρίο στο χωριό του αέρα. Λίγο πιο αριστερά την επόμενη φορά. Συγγνώμη, τι βλέπετε, παιδιά? Το χωριό του αέρα φαίνεται ήρεμο. Το βουνό της φωτιάς φαίνεται σκοτεινό, αλόκοτο, κάπως απειλητικό. Αφού είναι διαταραχή αέρα, προτείνω να πάει να ερευνήσει η Τζέσικα. Κανένα πρόβλημα. Δεν φοβάμαι λίγη δράση λάβας. Λούκας, στείλε μου λάμψη. Καλύτερα να ανεβάσουμε τις δυνάμεις όλων, μήπως χρειαστείς ενισχύσεις. Έτοιμη για λάμψη. Δυνάμεις των στοιχείων αποκαλυφθείτε. Γκορμίτι, άρχοντας της φύσης, πάμε! Δύναμη της θάλασσας.
μαγεία των ανέμων! Δύναμη της γης! Ελπίζω ότι η μεταμόρφωση θα μου έφερνε πίσω τα χέρια μου! Βλέπεις τίποτα? Όλα είναι εντάξει! Θα κοιτάξω τα σύννεφα για κάτι ασυνήθιστο! Α? Όλα είναι πολύ ήρεμα εδώ! Τι συμβαίνει? Νομίζω... ότι μόλις βρήκα τη διαταραχή! Είσαι καλά, Τζέσικα? Είμαι περικυκλωμένη! Από τι? Δεν ξέρω, όμως κάτι σίγουρα μου επιτίθεται! Παιδιά, δώστε λίγη βοήθεια! Ποιον πυροβολείς? Δεν έχω ιδέα! Προσέξτε! Συγγνώμη! Πρόσεξε! Είναι σαν επίθεση από φάντασμα! Εμένα πάντως μου φαίνεται πολύ αληθινή! Μήπως ξέρεις τι αντιμετωπίσουμε τον Λούκας? Δεν βλέπω τίποτα εδώ για αόρα τους Γκορμίτι λάβας. Ίσως είναι γραμμένο με αόρατη μελάνη. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, όμως σίγουρα κάποια αόρατη δύναμη ενεργεί εδώ. Θα πρέπει πρώτα να αντιμετωπίσουμε αυτή την ορατή δύναμη. Μπήκατε στον ένα αέριο χώρο πάνω από την περιοχή της λάβας. Ετοιμαστείτε για μάχη. Αυτό ήταν περίεργο. Τολμάς να προκαλείς το μεγάλο μάγμιον? Είσαι ανήσυχη μπροστά στη φοβερή λεπίδα μου. Είσαι τόσο καφησιάρης. Μερικοί δεν ξέρουν πότε να τα παρατήσουν. Τα πόδια μου! Όχι, χάνομαι ολόκληρη! Τζέσικα, δεν είναι ώρα για να εξαφανιστείς! Φύγε μακριά της! Γίνεται χειρότερο! Εσείς οι τρεις δοκιμάζετε την υπομονή μου! Τζέσικα, πρόσεξε! Έρχεται! Σεισμικό χτύπημα! Οι σφαίρες τους είναι σχεδόν άδειες και η Τζέσικα γίνεται αόρατη πολύ πιο γρήγορα στον Γκόρν. Πρέπει να τους φέρω πίσω τώρα πριν να είναι πολύ αργά. Δεν θα με νικήσετε τόσο εύκολα. Δεν έμεινε σχεδόν τίποτα από μένα. Πώς θα κάνω μια ομιλία αν δεν μπορεί κανένας να με δει? Πρέπει να σκεφτείς κάτι. Πρέπει να γυρίσουμε στην τάξη. Η συμβίωση είναι όταν δύο διαφορετικοί οργανισμοί ζουν μαζί. Όπως σε κάτι σχέσεις, όπως το ψάρι κλόουν και η θαλάσσια ανεμόνη. Κάθε οργανισμός, να πούμε, κερδίζει κάτι από αυτό. Άλλες σχέσεις, όπως η χαζή αδερφή μου, η Πάολα και εγώ, είναι παρασιτικές. Είναι όταν ο οργανισμός τα παίρνει όλα από τον άλλον μέχρι να καταστρέψει όλα όσα έχω. Παιδιά, φτάνει τόσο. Γι' αυτό το μικρό αστείο, ΑΕΚ, θα κερδίσεις μια τιμωρία πολύ ωραία. Διόλου άσχημα, κύριε Πίνκι. Τζέσικα, είσαι μετά. Δεν νιώθω καλά. Ίσως έχω η λαρά, η πανούκλα. Ίσως θα έπρεπε να πάω στη νοσοκόμα. Δεσποινείς με πανούκλα ή όχι? Θα περιμένω την ομιλία σου αύριο το πρωί. Αν είμαι ακόμα εδώ αύριο. Ο
Θα πας να κλέψεις καμιά τράπεζα? Κάνε αστεία. Δεν είσαι εσύ η απίθανη αόρατη γυναίκα? Ωραίο! Μπορείς να μπαίνεις τζάμπα στο σινεμά! Απ' την καλή πλευρά, αν γίνω τελείως αόρατη, δεν θα χρειαστεί να κάνω την ομιλία μου αύριο. Ούτε ποτέ. Έκανα έρευνα. Σαν συνέπεια αυτού που συμβαίνει στον Γκόρμ, δεν γίνεται αόρατη μόνο η Τζέσικα. Εξαφανίζονται τα πουλιά. Εξερεύνησα με την ομάδα οικολογίας. Δεν είναι μόνο στο Venture Falls. Συμβαίνει παντού. Μεγάλες πόλεις, μικρά χωριά, είδη πουλιών σε όλο τον κόσμο. Ό,τι και αν συμβαίνει στον Γκόρμ, επηρεάζει τα πλάσματα εδώ μόνιμα. Δεν είναι αόρατα, εξαφανίζονται. Την τελευταία φορά που έγινε, εξαφανίστηκαν οι δεινόσαυροι για πάντα. Οι μετεωρίτες είχαν σχέση με την εξαφάνιση των δεινοσαύρων. Ναι, αυτό θέλουν να σε κάνουν να πιστέψεις. Θα γίνω δεινόσαυρος! Πρέπει να κάνουμε κάτι γρήγορα πριν εξαφανιστεί. Θυμάμαι ένα ξόρκι αορατότητας που πιάνει με πλάσματα στον Γκόρμ. Πιστεύεις ότι αυτό μου συμβαίνει? Μπορεί το ξόρκι αορατότητας να περνάει από τον Γκόρμ στη γη και να μεταλλάσσεται, κάνοντας τα πράγματα να εξαφανίζονται τελείως, παιδιά. Κοίταξε το αντιξόρκι για κάθε περίπτωση. Καλή δουλειά, Ράσελ. Δεν είμαι μόνο μια όμορφη φατσούλα, ξέρεις. Αξίζει να δοκιμάσουμε οτιδήποτε. Και ίσως φέρει πίσω τα πουλιά. Στο Γκόρμ, γρήγορα. Πρέπει να κάνετε γρήγορα, Τζέσικα. Είσαι έτοιμη? Είμαι έτοιμη. Αυτό που είχε πριν χαθεί, τώρα και πάλι θα φανεί. Δεν έγινε τίποτα. Πρέπει να κοιτάξουμε τους τόμους. Ίσως εδώ. Ίσως αυτός ή αυτός. Ξόρκι. Τυρί, πάλι να μου σπάσει τα νεύρα. Πρέπει να έγινε κάποιο λάθος. Ράζελ, έγραψε σωστά το αντιξόρκι. Το είπε ακριβώς όπως το έγραψα. Χρησιμοποίησες τη σκόνη διαμαντιού από μαύρο αλάτι? Ναι, λιγάκι. Δεν δουλεύει με ανθρώπινη μορφή. Ας ελπίσουμε ότι αυτό θα πετύχει. Έτοιμη για λάμψη. Δυνάμεις στο στοιχείο να αποκαλυφθείτε. Γκορμίτι, άρχοντες της φύσης, πάμε! Βιάσου, Τζέσικα! Αυτό που είχε πριν χαθεί, τώρα και πάλι θα φανεί. Πετυχαίνει! Γύρισα! Γύρισαν και τα πουλιά! Από πού ήρθαν αυτοί? Ήξερα ότι κάτι υπήρχε στον άνεμο πριν. Εσείς ήσασταν η διαταραχή του αέρα. Είναι ο Γκορμίτι του αέρα με το λιγότερο χιούμορ. Ο μοναχικός αέτη. Αναμβαίνετε στην αποστολή μας. Φύγετε! Ώστε το ξόρκι που έκανε αόρατους τους Γκορμίτι του αέρα έκανε αόρατη και την Τζέσικα. Μόνο που στην περίπτωση της Τζέσικα τα αποτελέσματα γίνονται μόνιμα στη γη, όπως και στα πουλιά. Γιατί μου επιτίθεστε? Έσπασες τα μάγια μου και έβαλες το λαό μου σε κίνδυνο. Μα πώς? Άκουσέ με, οι βράχοι του Γερακιού κρατάνε τα φρουριά μας στον αέρα. Οι άνεμοι έσπρωξαν τα σύννεφα των βράχων του Γερακιού στην περιοχή της λάβας. Ο μόνος τρόπος για να τους ξαναπάρουμε με ασφάλεια ήταν να γίνουμε αόρατοι. Δεν έχω άλλη επιλογή από το να ξανακάνω το ξόρκι. Όχι, δεν μπορεί να το κάνει. Όσο περισσότερο είναι αόρατα τα πουλιά στη γη, τόσο πιο δύσκολο είναι να τα φέρουμε πίσω. Αν κάνει πάλι το ξόρκι, ολόκληρα είδη πουλιών θα εξαφανιστούν. Πρέπει να την εμποδίσει. Σε παρακαλώ, μην το κάνεις. Είναι πολύ επικίνδυνο για τον τόπο μου. Αν δεν το κάνω, θα βάλω το λαό μου σε μεγάλο κίνδυνο. Στάσου, θα εξαφανιστώ κι εγώ. Ώστε, πρόκειται μόνο για σένα. Όχι, όμως... Αν δεν πάρουμε τον τελευταίο βράχο του Γερακιού τώρα, δεν θα έχει άλλους για έναν αιώνα. Πρέπει να κάνω ό,τι είναι σωστό για το λαό μου. Κρύψου ανάμεσα στα σύννεφα και μην ξαναφανείς ποτέ. Είναι πολύ επικίνδυνο να κάνεις πάλι τα μάγια. Δεν θα με σταματήσεις.
Πρέπει να υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος. Δεν το νομίζω. Πρέπει να φύγετε από εδώ αμέσως. Όχι χωρίς την Τζέσικα. Είναι δικό μου. Δώσ' το μου. Δεν μπορώ να το κάνω. Όχι. Σταματήστε τους όλους! Ευχαρίστως! Κοίτα τι έκανες! Μας έκανες ορατούς των μάγμιων και των ηλέκτρικων και τώρα η ομάδα μου δεν μπορεί να τους ξεφύγει! Μπορούμε να συνεργαστούμε! Μπορείτε ακόμα να πάρετε τους βράχους του γερακιού! Πώς! Ασχοληθείτε με τους βράχους! Εμείς θα αναλάβουμε τους γκορμίτες της λάβας! Πρέπει να τους βοηθήσουμε να μαζέψουν τους βράχους του γερακιού! Κρατήστε μακριά τους, γκορμίτι της λάβας! Αμέσως! Μικρά σκουλίκια, νομίζω ότι θα με σταματήσετε! Ναι, έτσι νομίζουμε! Πάρτε όλους τους βράχους του γερακιού! Εμπρός, άντε, γρήγορα! Γκορμίτι του αέρα, σβάλατε στην περιοχή μου για τελευταία φορά! Επίθεση ανέμου! Πάμε να φύγουμε! Πήραν όλους τους βράχους του γερακιού! Θες να χορέψεις? Ζωή, θείο! Θα σε κανονίσω για τα καλά! Σπυρί βράχων! Προσέξτε! Δεν τέλειωσε ακόμα! Τώρα θα δεις! Αυτό θα τον συμμορφώσει! Αυτή η βράχη του γερακιού ήταν πάνω από την περιοχή της λάμπας. Είναι δική μου. Όποιος το βρίσκει το κρατάει. Ευχαριστώ. Είμαστε καλή ομάδα. Ναι. Η ομάδα μου και εγώ σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας με τους βράχους του γερακιού. Ξέρουμε πόσο σημαντική είναι για σας. Γι' αυτό αποφάσισα να κάνω το ξόρκια ορατότητας. Έκανα μόνο αυτό που ένιωθα πως ήταν καλύτερο για την ασφάλεια του κόσμου μου. Όλα όσα κάνουμε επηρεάζουν τα πλάσματα στους άλλους κόσμους. Τα οικοσυστήματά μας είναι πολύ ευαίσθητα και πρέπει να βεβαιωνόμαστε πως ό,τι είναι καλό για ένα πλάσμα είναι καλό για όλα τα πλάσματα. Η ομιλία σου είναι πολύ πιστική. Λοιπόν, όχι άλλα κόλπα με εξαφανίσεις. Έχετε το λόγο μου. Ναι, αυτή η νέα αρχόντισσα του αέρα μας έμαθε ένα σπουδαίο μάθημα. Χαιρετήστε όλοι τη νέα αρχόντισσα του αέρα! Χαίρε, αρχόντισσα του αέρα! Hey, κάναμε κι εμείς κάτι! Έλα, άφησε τη να το απολαύσει! G,
Τζέσικα, νομίζω πως είναι η σειρά σου ή έχεις κι άλλες δικαιολογίες. Θα αρχίσω την ομιλία μου με κάποιο ανέκδοτο. Όμως το θέμα για το οποίο θα σας μιλήσω σήμερα δεν είναι καθόλου αστείο. Αυτός είναι ένας χάρτης του οικοσυστήματός μας.